έχετε ζητήσει παρέμβαση με πληροφορίες. Ναι, ας πω, είμαι στο αεροδρόμιο, περιμένω να αναχωρήσω για το εξωτερικό. Αλλά πεπρωμένο φυγήν αδύνατον προφανώς. Άνοιξα την τηλεόραση και είδα ο φίλο μου τον Γλάφκο και ο φίλο μου τον Ανδρέα. Λοιπόν, να ακούω το Γενικό Γραμματέα της Πασιδή να λέει ότι καταφέραμε να δικάσουμε τους εργαζόμενους και τον Ανδρέα τον Μάτσα να επαναλαμβάνει το Γενικό της ΣΕΚ ότι η εργοδοσία κατάφερε να δικάσει και να τρέψει τους εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα εναντίον του δημοσίου τομέα. Είναι ύβρις με την αρχαιοελληνική έννοια του όρου. Και να σας εξηγήσω γιατί. Πότε ήταν το ίδιο πράγμα οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με τους εργαζόμενους του δημόσιου? Όταν συνεισφέραμε διπλάσιες εισφορές για σκοπούς συντάξεων και παίρναμε το 1 τρίτο των συντάξεων από αυτές που παίρναν οι δημόσιοι υπάλληλοι, αυτές είναι οι αναλογίες. Μιλάτε ως ιδιωτικός υπάλληλος τώρα. Μιλώ ως ιδιωτικός υπάλληλος, διότι ακούστε, οι εργοδότες σε αυτόν τον τόπο, και θα το επιβεβαιώσει ο Ανδρέας, που δραστηριοποιείται κυρίως η συντεχνία του στον ιδιωτικό τομέα, το 97,5% των επιχειρήσεων είναι μικρομεσαίες. Και οι εργοδότες, οι ούτω καλούμενοι κεφαλαιοκράτες, είναι εργαζόμενοι για αυτοί με τις συζύγους και τα παιδιά τους κάτω από τις ίδιες συνθήκες, μέσα στους ίδιους χώρους. Η μόνη διαφορά είναι ότι δουλεύουν διπλάσιες ώρες από τον μέσο εργαζόμενο και έχουν έναν καλό μεροκάματο. Αυτή είναι η διαφορά του επιχειρηματία του Κύπριου από τον εργαζόμενο του ιδιωτικού τομέα. Δουλεύει διπλάσιες ώρες και έχει καλύτερο μεροκάματο. Κύριε Αντωνίου, στο θέμα μας. Η μοίρα είναι κοινή. Ακούστε λίγο. Οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα πληρώνουν 8, με συγχωρείτε, Ανδρέα μου, κάνω υπομονή. Βλέπω ότι κάποιοι παίρνετε. Όχι, δεν διαμαρτύρεται κανένας. Εμείς συντονίζουμε. Βλέπω το πότι λάγκο από την τηλεόραση. Επειδή είσαι στο αεροδρόμιο, προφανώς άνοιξε την τηλεόραση, βρέθηκε μπροστά σου από ένα σημείο και μετά. Οπότε δεν έχει απόλυτη εικόνα τη συζήτηση από την αρχή. Για το οποίο νιώθω ιδιαίτερα έντονα. Δεν γίνεται να πληρώνουν 8,6% τις φορές οι εργαζόμενοι στον ιδιωτικό τομέα, 4,3% στο δημόσιο και οι συντάξεις του δημόσιου υπαλλήλου να είναι τριπλάσιες κατά μέσον όρο, τριπλάσιες από τη σύνταξη του ιδιωτικού εργαζόμενου που έκανε την ίδια δουλειά για τα ίδια χρόνια. Να βάλω διπλάσια και να πιάνω το 1/3. Πότε ήταν τότε που ήμασταν μαζί, που ήταν ένα πράγμα? Ή μήπως ότι οι μέσες απολαβές των δημόσιων είναι με τις πιο συντηρητικές μελέτες, 40% πιο ψηλές, με τις πιο συντηρητικές από τις συγκρίσιμες θέσεις εργασίας στον δημόσιο τομέα? Πότε είμαστε μαζί? Όταν εμείς απολυόμασταν 70.000 εργαζόμενοι και αυτοεργοδοτούμενοι και μικροεπιχειρηματίες. Εννοείται την περίοδο της κρίσης. Και δεν απολύθηκε ούτε ένας εργαζόμενος από το δημόσιο και το ευρύτερο δημόσιο. Ναι. Πότε είμαστε μαζί? Όταν πληρώσαμε το κόστος της κρίσης και οι συνάδελφοι του δημόσιου τομέα προσέβηκαν στα δικαστήρια και όπου να είναι θα μας ζητήσουν και 1 δισεκατομμύριο ευρώ λογαριασμό. Εμείς τους εχωρίσαμε. Κύριε Αντωνίου, ασύστολη διάκριση η κατάφορη αδικία σε βάρος του ιδιωτικού τομέα. Κύριε Αντωνίου, μου επιτρέπετε όμως να ρωτήσουμε κάτι που έχει λεχθεί από τους φιλοξενούμενους μας. Ότι παρακαλώ. Οι επιχειρήσεις με αφορμή ή με πάτημα, αν θέλετε, την κρίση, έχουν πετύχει να αυξήσουν την κερδοφορία τους, έχουν αποκόψει ωφελήματα, έχουν μειώσει μισθολογικές απολαβές και σήμερα εντέχνως δημιουργούν και αυτή την διελκυστίνδα μεταξύ εργαζομένων του ιδιωτικού και του δημόσιου τομέα. Να απαντήσω το δεύτερο σκέλος για να το πείτε μας και για την κερδοφορία. Θα σας πω και για την κερδοφορία. Ναι. Απλώς αυτή η διελκυστίνδα, η ΟΕΒ δεν τη δημιουργεί. Περιγράφει τα δεδομένα, τα γεγονότα. Αυτές είναι οι πραγματικότητες και είναι γι' αυτό που υπάρχει αυτή η κατάφορη αδικία η οποία συντηρείται στο διοικητικό σε βάρος του